Ωραία, έλα, ωραία. Έλα, ωραία, ωραία. Τώρα είναι η ώρα αυτή ωραία που καθόμαστε εγώ, πια σαν εσάς, Αγγελικούλα μου, τι θα γίνει, τι μας έχεις φέρει σήμερα. Νομίζω. Το κολλιέ δεν μου αρέσει. Αστεράκια, νομίζω ότι μπράβο αρχικά, γιατί έχει μια μεγάλη αυτοπεποίθηση, η αλήθεια είναι. Το μίνι είναι όχι απλά σούπερ μίνι, είναι, δεν είναι μίνι, είναι μόνο του πάνω. Και πιστεύω ότι όταν υπάρχει τόσο πολύ έτσι, πληθώρα στήθους, ίσως αυτά τα χρώματα, τα nude, επειδή σαν πρώτο σου κάνει λες και είναι γυμνό, θα ήθελα μόνο δύο κουμπιά εδώ, αντί για nipples, για να καταλάβω όλη τη φαντασίωση. Κατά τα άλλα, τα μαλλιά, έφαγε χρόνο η Σόφο. Καλό Σόφο, Σόφο! Και εδώ πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε ένα ζωρισμένο σατέν πεδίο. Μ' αρέσει το μαλλί και το μακιγιάζ, μ' αρέσει, το χρώμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχω την αίσθηση ότι θα μπορούσε να μην είναι τόσο πολύ καλό. Δεν παρά είναι καλό. Δηλαδή, είναι επειδή είναι σατέν, δεν είναι σατέν. Επειδή υπάρχει αυτή η γυαλάδα του υφάσματος και είναι και έτσι πολύ ωραίο ρούχο, αλλά νομίζω ότι βέβαια πάει και με το φούξια. Μια χαρά είναι η Βίκη, μπράβο! Η Ντέμι, τα παπούτσια αυτά... Όχι, τα παπούτσια αυτά δεν μ' αρέσουν καθόλου, ούτε η ασημένια λαμεζόνη, νομίζω ότι με εξτρελαίνει. Το φόρεμα θα μπορούσε. Φιλιά στη Λάρισα, την αγαπώ! Την αγαπάμε, αλλά... Animal print. Κοίταξε, εμένα αυτή η ζώνη δεν μου αρέσει καθόλου. Το animal... Ταιριάζει, ρε Στέλιο, κατάλαβες. Σαν χρώματα, το λεοπάρ με το φούξια αυτό, καρπουζοφούξια, ταιριάζει κάπως. Αλλά νομίζω ότι τα μαλλιά κλέβουν την παράσταση. Πολύ ωραίο το μαλλί της, μπράβο. Νομίζω πως θα ήθελα ίσως από κάτω ένα πιο στενό παντελόνι, θα το άλλαζε. Και όχι με το άλλο χρώμα. Γιατί ήθελε να κάνει την εντύπωση, ρε παιδί μου. Εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει, να είσαι καλά, παλικάρι μου, είναι θεά η Ναταλία. Πολύ μ' αρέσει η Ναταλία. Εμένα μ' αρέσει πολύ. Είναι από τα πιο ωραία της. Μ' αρέσει. Το σώμα είναι εξαιρετικό, το ρούχο είναι όσο στενό πρέπει να είναι. Πολύ δυνατό, πάρα πολύ. Γεια σου, Ρελένη. Το μακιγιάζ λίγο σκούρο για το καλοκαίρι. Θα μου πεις πιο καλοκαίρι, Νικόλα. Εν πάση περιπτώσει, κούκλα, κούκλα. Η Μπέλα. Η Μπέλα μ' αρέσει πάρα πολύ. Γιατί λέγεται Μπέλα. Είναι πολύ ωραία. Είναι κάτω από τη Βουκαμβίλια η Μπέλα και μας λέει τα ζώδια. Μ' αρέσει που έχει συνδυάσει το abstract εδώ πέρα κάτω μαζί με αυτή την παλιά δαντέλα. Μου αρέσει, είναι σαν είναι δικό της το σπίτι. Έχει βγει έξω από το παράθυρό της να πει τα ζώδια. Μ' αρέσει που είναι νου το κραγιόν. Μ' αρέσουν τα μάτια της. Τα μαλλιά της μ' αρέσουν. Μ' αρέσουν όλα. Όλα μ' αρέσουν. Όλα. Ακούστε. Θεωρώ ότι είναι από τα πιο ωραία που έχει βάλει μέχρι στιγμής. Δεν είμαι σίγουρος ότι κάνει για το παιχνίδι, επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι είναι λίγο παραπάνω, αλλά βλέπω ότι είναι το στρίμωγμα καλύτερο, της μ' αρέσει πολύ και το μαλλί μ' αρέσει που είναι ίσιο. Όχι, Ιβάνα, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μπράβο, μπράβο Μαρία. Μπράβο. Ωραίο ρούχο. Ναι, αλλά το κάνετε πάντα αυτό και μετά φαίνεται άσχημο της Μαρίας, γιατί αυτό δεν παλεύεται. Γιατί αυτό είναι animal print. Είναι το σωστό το animal print που έχει και σατέν εδώ. Και όλα τα τζιμπλέκια, έτσι και το μαλλί εκεί που τα αφήσαμε. Καλύτερο από τη Ναταλία. Έτσι έπρεπε η Ναταλία να βάλει τζιμπλέκια. Κούκλα, κούκλα κυρία Στέλλα. Πλάκα-πλάκα πάντως, πλάκα-πλάκα φέτος. Θεωρώ φέτος ότι η Λίτσα κλέβει την παράσταση στο πρωινό. Έχει ντυθεί πολύ ωραία. Πολύ μ' αρέσει αυτό που φοράει και από πάνω και από κάτω και το μαλλί. Είναι σαν να είναι Σπανιόλα που ήρθε για δύο μέρες στην Ελλάδα. Πάρα πολύ και ωραίο. Και τα λουλούδια, το πλαστικό μπουκαλάκι θα μπορούσε, όχι, δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Πολύ καλή, πολύ δυνατή. Εμένα μ' αρέσει αυτό που φοράει, παιδιά. Βέβαια, και αυτό θεωρώ ότι και με τα παπούτσια, δεν είναι σαν είναι πολύ καλοντημένη να παιδοκτήσει στο σπίτι της. Οι πρωινές εκπομπές, ρε παιδιά, δεν είναι λίγο. Αυτό που μας λέγανε εμάς όταν πήγαμε να κάνουμε με τη Ζαρίφη τον πρωινό καφέ, πολύ ωραία στιγμή της ζωής μας, μας είπαν ότι πρέπει να. Και αυτό καταλαβαίναμε, ότι θες να αισθάνεσαι μια οικειότητα, ότι ο άλλος σου ανοίγει το πρωί το σπίτι να πιεις καφέ. Ή καινούριου, έτσι είναι σπίτι της, δεν έχει να κάνει κάτι καιν. Η Φέη δεν είναι όμως. Θεωρώ ότι είναι παραπανίσια περιποιημένη για να μου πει καλημέρα. Όμορφη όμως. Και βλέπω εδώ. Τι έχουν πάθει, 2 στα 2, μπράβο τους.
Πολύ ωραία. Δισκομπάιλα. Πολύ δυνατή. Πώς είναι βαμμένη έτσι δίπλα η Έρικα. Πολύ ωραία. Εγώ βλέπω τους δίπλα πάντα στη σκιά. Εμένα μου αρέσουν τα χρώματα και το σκουλαρίκι. Εντάξει, ωραίο. Από κάτω τι είναι, παντελόνι αυτό. Άμα είναι. Φόρεμα. Θα ήθελα αυτό όπως ήταν να έχει από κάτω μία ωραία παντελόνι. Θα ήταν πολύ ωραία με το ίδιο. Αυτό θάραβα, αν μου λέγανε. Πολύ καλή. Πολύ καλή. Μπράβο στην κοπέλα. Εμένα μου φαίνεται ότι είναι γυμνή, ενώ δεν είναι. Νιώθω ότι είναι γυμνή. Είναι χαρούμενη, η άλλη πίσω πίνει τον καφέ σαν να μην ζει εκεί ποτέ. Φύγεται από το πλάνο της, αφήστε τη μόνη της. Τα μαλάκια της είναι κοντά, παιδιά. Τι έχει γίνει. Τα άκοψε. Ει, ανανέωση, έγινε χαμός. Πολύ καλή. Ωραία, καλοκαιρινή. Α, πρώτη μέρα στο σχολείο. Είναι από τις βάρδιες που πάνε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή η Μάρα. Μαθήτρια πια. Το μαλάκι θα ήθελα δύο κοτσιδάκια χωρίς λόγο, εκεί με το περιμένω, να το δω όλο μαζί. Είναι το γνωστό ζακέτα να βάλεις, φαίνεται είναι μικρό ζακετάκι για λίγο. Είναι πολύ περιποιημένη, έτσι καλώς της πηγαίνει πολύ αυτό το μαθήτρια. Είναι ντυμένη για Δικιάρογλου. Μπράβο στη Γιαδικιάρογλου, πολύ δυνατό. Δεν κουμπώνει, αγάπη μου. Μην το κουμπώνεις τώρα. Δεν υπήρχε λόγος να κουμπωθεί αυτό. Αυτό τώρα το λάθος κουμπί. Δηλαδή, όταν βλέπετε κουμπιά, δεν είναι απαραίτητα να κουμποθούν. Δηλαδή, μην νιώθετε την ανάγκη επειδή βάλανε κουμπί κουμπότρυπα να την περάσω. Μερικές φορές είναι ωραία να τα αφήνεις λίγο πιο άνετα. Εδώ, ας πούμε, γιατί τώρα. Ποια είναι η κυρία Αγγελική? Η κυρία Βίκη Βαγγελίου. Πολύ ωραία. Βίκη Βαγγελίου. Η Βίκη Βίκη, λοιπόν, εδώ πέρα τι ωραία. Βλέπετε το μαλλί. Είναι αλλού, δεν την νοιάζει. Όπου πάει, όπου πήγε. Από κάτω, λοιπόν, με στεναχωρεί που θέλει να στενευτεί. Άστο γι' αυτό, ρε Βίκη. Άνοιξε, ρε Βίκη, τα φτερά σου. Δεν την νοιάζει τίποτα. Α, εδώ, Dancing with the Star πριν 7 χρόνια. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, συγγνώμη. Δεν μ' αρέσει. Της πηγαίνει, γιατί είναι και λίγο σπανιολοφερμένη. Έχουμε δει και τόσες στο Netflix. Είχε γενέθλια πότε? Α, την αγαπάμε. Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμεί. Γιατί αυτό το λαιμό... Αυτός είναι σαν να είναι πολεμίστρια που είπε μισό από ένα δελτίο και πάμε να πάρουμε την πόλη. Θεωρώ ότι πρέπει να μπουν και λίγα φώτα κάτω. Ναι. Κάπως την τρώει το έρευος από κάτω. Βγαίνει και αυτή όπως είναι μαύρο, λες και δεν έχει πόδια, μόνο ένα πνεύμα. Το κοκαλάκι θεωρώ ή λίγο πιο μπροστά ή καλύτερα λίγο πιο πίσω που δεν φαίνεται να φύγει. Τα μαλάκια εγώ θα τα άκοβα, μην τα λυπάσαι, έχεις πολύ πυκνό μαλλί. Κατά τα άλλα είναι πολύ σημαντική, την έχω γνωρίσει. Είναι πολύ σημαντική. Όντως πολύ γλυκιά. Πολύ γλυκιά. Η Βασίλισσα έβαλε καρπουζί, άρα επίσημα καλοκαίρι πια. Μπορείτε να κάνετε μπάνια, να κάνετε ό,τι θέλετε. Τι να πεις για το κορίτσι αυτό? Τα μαλλιά της θέλω λίγο κάτι να κάνει. Δεν είναι σαν να τα έχει κόψει μόνη της από τα νεύρα της που θα φύγει. Είναι μια ευθεία περίεργη τα μαλλιά. Θα ήθελα λίγο πιο σπάσιμο. Κάτι θα ήθελε. Μίλα, εσύ, μίλα. Θα ήθελε κάτι λίγο, κάτι πιο ψαλίδι. Λίγο καλύτερο ψαλίδι στο φινάλε. Πού φτάσαμε, λέμε λεπτομέρειες. Δεν βγαίνει σεζόν, θα τρελαθούμε. Κούκλα το κορίτσι μου. Αχ, τι καλή, τι καλή, τι καλή, ωραία με τα πιτζαμάκια της, πολύ μ' αρέσει. Πολύ ωραία. Αυτό, σαν να μην φοράει τίποτα. Ίδιες αποχρώσεις, στεναχωρημένη δαντέλα παλιά, ήταν πιο ψηλά, τώρα κλαίει προς τα κάτω. Τα γυαλάκια είναι ωραία. Τα μαλλιά, όχι τόσο, όχι τόσο, αλλά της πάει το χρώμα, της αρέσει μέσα, πάντα την είχε μέσα από ό,τι θυμάμαι μόνος του. Εμένα κάπως μ' αρέσει. Έχει μπάσα φωνή. Συγγνώμη, αν έχετε ακούσει, έχει μπάσα φωνή. Μπάσα ήθελα. Ας βγει να κρυώσει, με μπάσα φωνή αυτό είναι το καλύτερο. Της είπαν, Ελένη μου, 3-2-1 και είπε το δελτίο. Μιλάμε για την Άννα Μάλια Σμένη, είναι υπέροχη, τόλμησε να βάλει το νουντ. Παρόλα αυτά βλέπεις ότι είναι για τον άνθρωπο. Δεν την νιώθεις γυμνή, δεν θες να νιώθεις γυμνή καθόλου. Τη βλέπεις με το ρούχο της. Πολύ ωραία, ικανοποιητικά τρομαγμένη, απόχρωση του κραγιόν, είναι η ίδια δεν είναι, είναι πιο σκούρη, 10 πιο σκούρη τόνη. Που τόνη, το κρουτόνι ποιο είναι. Πέφτουν κεραυνοί. Τρόμαξα ρε βλάκα, σαν ψέματα μας βρείτε. Θα μας βρείτε όμως εδώ, στο εξαιρετικό στούντιο, στα Μελίσια.